έχω άσχημο κορμί. Το πιο σεξι σημείο στο σώματό μου θεωρούν τα μάτια μου. Είμαι ο Γιώργος Αλμπάνης, είμαι 27 ετών. Λέγομαι Γρηγοριάν Έρικ, είμαι 26 ετών. Είμαι γυψάς ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω έρθει σε αυτό το παιχνίδι με τον κολλητό μου. Μια γυναίκα πρέπει να έχει όμορφο σώμα. Να δείχνει θηλυκότητα. Είναι ότι ξέρω να συμπεριφέρομαι σε μια γυναίκα. Τι δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια όμορφη γυναίκα. Ο Έρικ και ο Γιώργος είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Θα αντιμετωπίσουν μαζί την Κριτική Επιτροπή. Για να δούμε τι θα βγει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μας απαντήσετε ναι ή όχι, γιατί έχουμε μία διαφωνία. Δεν ξέρουμε γιατί είστε δύο. Θα ρωτήσω, θα απαντάτε ναι ή όχι. Έχουμε κάνει προβλέψεις. Να δούμε ποιος έχει πέσει μέσα. Ρωτάω πρώτος. Είστε ζευγάρι? Όχι. Είστε αδερφιά? Όχι. Είστε φίλοι? Ναι. Είστε αγαπημένοι φίλοι? Καλοί φίλοι. Έχετε φίλοι φίλοι όμως. Που δεν αφήνω στην δύσκολη φάση. Έχετε τσακωθεί ποτέ για γυναίκα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Κατά. Ποτέ μιλες ποτέ, βέβαια. Το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Η γυναίκα μπορεί να φύγει, αλλά ο φίλος θα μείνει. Ποιος είναι ο λιγότερο εγωιστής? Μεταξύ μας δεν υπάρχει εγωισμός. Κύριε Γρηγόρια, για να καταλάβω δηλαδή. Πότε καταλάβατε ότι είστε σεξι? Όταν οι γυναίκες που είχα ξεπεράσαν τον διψήφιο αριθμό και λέω εντάξει, αφού αρέσεις, είσαι σεξι. Είστε υπέρ των πολλών γυναίκων, έχετε πολλές σχέσεις μαζί. Διψήφιο είπα, άνθρωπος, δεν είπε τριψήφιο. Υπάρχουν πολύ ωραίες γυναίκες και είναι πάρα πολλές και καμιά φορά λες εντάξει, δεν μπορώ να αντισταθώ. Ποιος είναι πιο σεξι από τους δυο σας, ποιος πιστεύετε? Πιστεύουμε και οι δυο σεξι είμαστε. Ποιος νομίζετε από τους δυο σας έχει περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει και να φτάσει μέχρι το τέλος? Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Να αποφασίσω εγώ. Τώρα, άμα θέλει να αποφασίσει ο φίλος μου, κανένα πρόβλημα. Αν είστε πραγματικοί φίλοι, θέλετε το καλό ο ένας του αλλουνού. Όταν πρέπει ο ένας να περάσει, πρέπει να αποφασίσετε ποιος μεταξύ σας νομίζετε ότι θα φτάσει καλύτερο στο τέλος και πιο γρήγορα. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Γιατί? Γιατί να κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας και να μην το κρίνετε εσείς. Παίρνω εγώ την πρωτοβουλία για να τελειώσει αυτή τη διαδικασία. Θα σας απαλλάξω από το δύσκολο έργο να διαλέξετε εσείς. Πιστεύω ότι πιο πολύ ενδιαφέρον έχει ο κύριος Γρηγόριαν. Το 164. Για μένα περνάει ο Έρικ και κόβεται ο Γιώργος. Θα συμφωνήσω κι εγώ. Ο κύριος Αλμπάνης για μένα δεν συνεχίζει στο σοου, ενώ αντίθετα ο κύριος Γρηγόριαν θα είναι στο σοου. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.